Ναι. Οπότε, ας περάσουμε λίγο και στον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, κλείνοντας. Είχαμε τελειώσει, αν θυμάστε, είχαμε τελειώσει ένα ιδιόχειρο σημείωμα που είχε γράψει ο Γέροντας το 1987, και αναφέρονταν στα σημεία των καιρών. Και θα το ξαναπώ, γιατί έχει γίνει αυτή, ας πούμε, η φράση η δική του πραγματικά παροιμιώδης. Μετά από την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή. Λοιπόν, με αυτό ξεκινούμε και διαβάζουμε από το βιβλίο αυτό του καλού επιζημναγού εν αποστρατεία του Νικόλαο Ζουρνατζόγλου, «Μαρτυρίες προς κινητών». Είναι η τελευταία έκδοση, 8η έκδοση. Όσοι το έχετε, σελίδα 94, απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα συνομιλίες του Γέροντος Παϊσίου. Λέει ο Γέροντας, «Μάλλον, λέει, δίνουμε εξετάσεις εμείς οι άνθρωποι τώρα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Τι κάνουμε ο καθένας. Και βλέπω αδιαφορία προπαντός. Να μην θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, γιατί στεναχωριούνται και δεν μπορούν να γλεντήσουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ είναι. Να μην ακούσουν κάτι. Παλαιά, να πούμε, άκουγαν, θα περάσει ένας κομίτης. Ένα και ένα, αμέσως δηλαδή εννοεί, οι άνθρωποι συγκλονίζονταν. Σου λέει, για να δούμε, μπορεί να πεθάνουμε. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε και μια καλοσύνη. Άρχιζαν εκεί πέρα, ετοιμαζόταν. Ή θα γίνει πόλεμος. Ετοιμάζονταν. Τώρα να μην ακούσουν για Δευτέρα Παρουσία. Να μην ακούσουν ότι θα έρθει καμιά φορά ο Αντίχριστος. Λοιπόν, για να γλεντάνε. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί δεν μπορούν να τους χαλάει αυτό. Τους χαλάει τη διάθεση, έτσι. Δεν τα αξιοποιούν τα διάφορα αυτά γεγονότα οι άνθρωποι για τη σωτηρία τους, βλέπεις. Πόσο δηλαδή ο λόγος αυτός του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου πλέον, βέβαια, καταλαβαίνετε, εμείς τον έχουμε γνωρίσει βέβαια ως Γέροντα και γι' αυτό τον λέμε έτσι, είναι Άγιος όμως. Πράγματα τα οποία πριν από 35-40 χρόνια, πόσο ισχύουν έτσι πραγματικά και στις μέρες μας. Βλέπετε, ας πούμε, λέγαμε κι εμείς προηγουμένως, πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος. Λέγαμε ότι νίνεστη καιρός ευπρόσδεκτος, νίνεστη ημέρα σωτηρίας. Αυτό λέει ο Γέροντας. Όλα τα γεγονότα πρέπει να τα αξιοποιούμε, αδελφοί μου, για τη σωτηρία μας. Όχι μόνο να λέμε, α, ο Αντίχριστος, ξέρω εγώ, α, το σφράγισμα, α, το ένα, α, το άλλο κτλ. Και από εκεί μετά, τίποτα. Ο καθένας συνεχίζει τον ύπνο του, συνεχίζει τη δουλειά του. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα, και αυτή την έννοια έχει άλλωστε, και όλα αυτά τα οποία λέμε μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή, ώστε να προσπαθήσουν να μας κινητοποιήσουν, να μας αφυπνήσουν, να μας φιλοτιμήσουν, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Άλλη ερώτηση. Αυτή την αλλαγή εκεί στην Ευρώπη, Γέροντα, πώς την βλέπετε εσείς? Λέει ο Γέροντας, κοίταξε, αυτή τώρα η ΟΚ είναι, ας υποθέσουμε, πίσω από εκεί κρύβεται η δικτατορία των αυτών, των σιωνιστών. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά ο Θεός θα το αξιοποιήσει στο καλό. Όλο δηλαδή αυτό το κακό συναπάντημα που σχεδιάζουν να κάνουν αυτοί, εννοεί. Δηλαδή θα πάνε και αυτοί, θα διαλυθούν δηλαδή. Και οι κομμουνιστές κράτησαν πόσα χρόνια, δηλαδή δούλεψαν κοντά 75 χρόνια και δεν κράτησαν ούτε 70-72 χρόνια. Αναφέρεται για την Σοβιετική Ένωση, έτσι. Οι σιωνιστές δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια, και 250. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Ναι, θέλει να πει δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από τη στιγμή, ας πούμε, της ολοκλήρωσής της, ούτε 7 χρόνια θα κρατήσει. Δεν ξέρω πραγματικά πότε ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πότε έχει να μπει κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή. Και αυτό είναι ένα σημείο που, γιατί πραγματικά ό,τι έχει πει ο Γέροντας θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Αρκεί να κάνουμε σωστούς συλλογισμούς. Χθες κιόλας έβλεπα στις ειδήσεις ότι ετοιμάζεται τώρα η Πολωνία να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αγγλία βγήκε ήδη. Η πρώτη χώρα που βγήκε.
Το ξύλωμα ξεκίνησε. Τι λες? Σώπα. Ναι, μου δείχνει εδώ ότι η τελευταία χώρα που μπήκε ήταν η Κροατία, το 13. Άρα δηλαδή και 7, 20 χρόνια ξεκίνησε το ξύλωμα. Αυτό έγινε. Βγήκε η Αγγλία πρώτη, τώρα λέει ετοιμάζεται να βγει η Πολωνία. Και έπεται. Άρα βλέπεις ότι η προφητεία αυτή, ήδη άλλη μια προφητεία του Αγίου Παϊσίου, εκπληρώνεται. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Ερώτηση. Εμείς λέει, αν μπούμε στην ΕΟΚ, γιατί πάει και εκεί προς να μπει, λέει, μέσα, μας συμφέρει ο Γέροντα, τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους? Γελάει, λέει ο Γέροντας. Ποιος ακούει εσένα και εμένα? Είτε σε συμφέρει είτε δεν σε συμφέρει, ποιος ακούει? Ο άλλος. Άλλος μάλλον. Αν είμαστε πιστοί στις παραδόσεις μας, στην Ορθοδοξία, μπορεί να τους ωφελήσουμε? Και απαντάει ο Γέροντας. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Το κακό είναι το εξής. Δεν είναι ότι θα σε αφήσουν εκεί πέρα ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα τα στριμώξουν τα πράγματα. Λοιπόν, θα σου πούνε πίστευε ό,τι θέλεις. Αλλά σε βάζουν στο καλάθι το δικό τους. Και σε πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Εσύ έμπα στο καλάθι το δικό τους και πίστευε ό,τι θέλεις. Τι, εγώ σε πάω εκεί που θέλω. Σε πίστευε ό,τι θέλεις. Ναι, ναι. Γιατί βλέπεις αργότερα θα τα στριμώξουν τα πράγματα. Αυτό το σατανικό σύστημα. Πίσω από εκεί κρύβεται η δικτατορία των σιωνιστών. Οι σιωνιστές χρόνια δούλευαν εκεί πέρα να κυβερνήσουν τον κόσμο όλων. Οπότε με τη μασονία και λοιπά όλα αυτά. Καλά, μέχρι τώρα καλά, ας υποθέσουμε. Τώρα όμως δεν προβληματίζονται λίγο. Γιατί βλέπεις αυτά και τα εξάρια που έχουν και τα λοιπά, δεν είναι, ας υποθέσουμε, ότι τους βοηθάει στο κομπιούτερ. Το 6 γίνεται και 9. Εδώ οι Ιάπωνες βρήκαν έναν κύβο που έχει πενταπλάσια απόδοση στο κομπιούτερ. Παρ' όλα αυτά κάνουν ότι δεν τους συμφέρει. Γιατί τώρα τα εξάρια, τα τρία εξάρια, και δεν μην το έγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι του Αντιχρίστου κτλ., ένας πιστός έχοντας υπόψη του και τη γενική κατάσταση θα καταλάβαινε τι γίνεται. Βλέπετε, ο Γέροντας μιλάει λίγο έτσι συνεσκιασμένα και με βάση, ας πούμε, τα γεγονότα που υπήρχαν την εποχή εκείνη, διότι υπήρχαν άνθρωποι που και την εποχή εκείνη, λίγοι βέβαια, μια μειοψηφία. Θυμάμαι και τον Ναύμνηστο Παρθένιο, που ασκήτευε στην Κερασιά, στο Άγιον Όρος. Είχε σπουδάσει στην Αμερική με επιτυχία κτλ. Και επέστρεψε στην Ελλάδα και πήγε, ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Έχει κοιμηθεί βέβαια τώρα, που μιλούσε τότε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα περάσανε πολλά χρόνια. Αλλά αυτό ακριβώς λέει ο Γέροντας, ότι δεν δικαιολογείται, λέει, αυτά με τα εξάρια για την ιστορία. Και να μην μας το έλεγε η Αποκάλυψη, έπρεπε να ψηλιαστούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα εξάρια που έρχεται και ξαναέρχεται στην επιφάνεια. Ντε και καλά. Και μάλιστα εδώ έχει και καλά. Ίσως να το δείξουμε κάποια άλλη φορά εδώ, κάποιες κονκάρδες, μάλλον κλειψάκια, τα οποία είχαν απάνω το 666. Ας τελειώσουμε την παράγραφο αυτή. Αυτοί, λέει, οι σιωνιστές τώρα πάνε να πάρουν όλη την οικονομία στο χέρι τους. Με το μεν φακέλωμα στις Βρυξέλλες έχουν αυτό το θηρίο που το ονομάζουν και οι ίδιοι θηρίο. The Beast, έτσι το λένε, The Beast, στις Βρυξέλλες. Και έχουν, λέει, τη δυνατότητα να φακελώσουν 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 4-5 πόσα είναι, λέει, τώρα ο κόσμος, αυτοί έχουν το περιθώριο. Τώρα βέβαια, από τότε μέχρι τώρα είναι 7 από ό,τι ξέρω τα δισεκατομμύρια, αλλά φυσικά και τα κομπιούτερ τώρα τα τωρινά δεν είναι αυτά που είχαν τότε. Η δυνατότητα της τεχνολογίας έχουν υπερπολαπλασιαστεί από τότε μέχρι σήμερα. Με το μεν φακέλωμα λοιπόν, θα μας έχουν όλους φακελωμένους. Όλη η οικονομία στο χέρι τους. Με το σφράγισμα που πάνε να κάνουν, σιγά σιγά λοιπόν, θα μας παρακολουθούν. 30 πόντους ψάρι το παρακολουθούν από δορυφόρο σε ποιο ωκεανό βρίσκεται. Φανταστείτε, την εποχή εκείνη υπήρχε δυνατότητα 30 πόντους ψάρι, έτσι, τόσο ψάρι, να το παρακολουθούν από το δορυφόρο. Του βάζουν ένα τσιπάκι πάνω και παρακολουθούν πού πηγαίνει, σε ποιον ωκεανό που βρίσκεται το ψάρι. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος πλέον. Οπότε κάθε άνθρωπο τον παρακολουθούν πού βρίσκεται, από όλα τα στοιχεία του, όλη την οικονομία του.
τέτοια δικτατορία που σκέφτονται να κάνουν, μόνο ο διάβολος μπορούσε να την είχε σκεφτεί. Κατάλαβες τι γίνεται. Τελικά όμως θα φάει, λέει, μια σφαλιάρα ο Αντίχριστος και θα πάει στην άκρη. 3,5 χρόνια μόνο θα είναι τα δύσκολα χρόνια. Τα πρώτα 3,5 χρόνια της εξουσίας του θα είναι τα εύκολα. Τελικά θα πάει περίπατο. Δηλαδή, από αυτά που λέει ο Γέροντας, ας το πούμε έτσι, η εξουσία του Αντιχρίστου φαίνεται να είναι δηλαδή 3,5 και 3,5 χρόνια, γύρω στα 7 χρόνια. Το πρώτο ήμιση, δηλαδή, θα είναι εύκολο. Μετά όμως θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, βέβαια, βλέπετε ότι όλη τώρα, όλο αυτό το πλαίσιο ακριβώς προετοιμάζει την παγκόσμια κατάσταση για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Νομίζω ότι αυτό όλοι οι χριστιανοί που είναι λίγο έτσι υποψιασμένοι το καταλαβαίνουν. Και βέβαια εδώ ο Γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος αναφέρεται συγκεκριμένα και ξεκάθαρα για το μεγάλο αυτό κομπιούτερ που το ονομάζουν κιόλας, λέει, The Beast, φανταστείτε, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φακελώνει μέσα στα στοιχεία του, μέσα στα αρχεία του, όλη την ανθρωπότητα. Και ήδη οι περισσότεροι φαίνεται ότι είναι φακελωμένοι εκεί μέσα. Εντάξει, εμάς δεν μας, όπως λέμε εκεί, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ας το πούμε έτσι. Η ζωή μας και η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαφανής. Αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τους χριστιανούς. Εδώ πρόκειται για όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν περιορισμό των ελευθεριών και ήδη βλέπετε ότι μέσα από αυτά τα βελονιάσματα και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, πού οδηγούμαστε. Στο να μπουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και μιλάμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε και φωνάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, για να είμαστε υποψιασμένοι. Φυσικά, ο Χριστός θα νικήσει. Το αρνείο θα νικήσει. Αλλά θα περάσουμε όμως μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Θα περάσουμε. Εμείς που ζούμε τα χρόνια αυτά, όσοι ζούνε, όσοι επιβιώσουν, θα περάσουν. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που εύχονται να φύγουν, βέβαια. Όχι. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εφόσον ο Θεός μας κράτησε αυτά τα χρόνια, ο καθένας ανάλογα με την πίστη του και ανάλογα με τις ελπίδες του και με τον αγώνα του κτλ. Θα πάρει το μισθό του. Μην στενοχωριέστε. Και θα πληρώνει καλά, λέει. Ο Άγιος Παΐσιος λέει: πληρώνει καλά, λέει ο Θεός μας. Πληρώνει καλά. Μην φοβούμαστε. Λοιπόν, αλλά και συν τη άλλη θα είμαστε με τον νικητή. Όπως και να έχει το πράγμα. Όπως και να έχει το πράγμα, θα είμαστε στο τέλος με τον νικητή, αδερφή. Ας μείνουμε σε αυτά.